Περάστε καλά που ήρθατε, ευχαριστώ. Θεωρώ ότι η προσπάθεια που κάνετε να αναδείξετε τον τόπο μας και μέσα από αυτούς που είναι Μυτιλινοί και δεν ζουν στη Λέσβο μόνοι μου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Η γυναίκα μου που έχει γίνει Μυτιλινή, θεωρεί από τον κόσμο που βρίσκομαι τυχαία ότι η Λέσβος πρέπει να είναι περίπου σαν την Κίνα. Βλέπουμε χιλιάδες κόσμο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν τον τόπο τους πάρα πολύ, υπερβολικά θα έλεγα. Θα έλεγα ότι το σκέλος ετεροδημότες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλα μέρη του κόσμου, δεν έχει αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε. Και αυτοί οι πρεσβευτές θα έπρεπε να γίνουν μια επιπλέον δύναμη στον πολιορκητικό κρυό που χρειάζεται ο τόπος μας για να επιλύει τα θέματα. Αυτό ήταν το κομμάτι που εντοπίσαμε κι εμείς, ότι δεν είχαμε εξωστρέφεια, δεν γνωρίζαμε ποιοι άνθρωποι είναι εκτός Λέσβου. Και επειδή είχαμε καταλαγιάσει λίγο, είχαμε πέσει λίγο οι δυνάμεις μας, ειδικά μετά το προσφυγικό κτλ., είχαμε πέσει σε θέμα ηθικού, ξεκινήσαμε να δούμε και να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μας εντυπωσίασαν με τον αριθμό τους και ακόμη είμαστε στην αρχή, θεωρώ. Έχουμε πολλούς να δούμε. Ξεκινώντας λοιπόν σήμερα με εσάς, θέλω να μας πείτε πού βρίσκεστε και πόσα χρόνια κρατάει το ταξίδι της δημοσιογραφίας μέχρι σήμερα. Είμαι στον Αντένα, όπως το ξέρετε, στον αρχηγού στον Αντένα. Κάτι καταλάβω που ήρθαμε. Τη συνέντευξη. Στον Αντένα είναι γνωστό ότι είμαι πάρα πολλά χρόνια. Ήρθα το 1990. Είχα ένα διάλειμμα 6 ετών. 2000 με 2006. Ξαναγύρισα το 6 και από τότε είμαι συνέχεια εδώ. Στην δημοσιογραφία είχα μπει νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή συμπλήρωσα 40 χρόνια σε διάφορες καταστάσεις, διότι όταν ξεκίνησα δεν υπήρχε ούτε η ελεύθερη ραδιοφωνία, ούτε η ιδιωτική τηλεόραση. Στον Αντένα είμαι πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι λογικής ότι πρέπει να αλλάζουμε μαγαζιά, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών μαγαζιά. Είμαι βέβαια στη γενιά του δημοσιογράφου που ξεκίνησα από τον έντυπο τύπο και τον οποίο διετήρησα στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία κατά βάση για 21 χρόνια περίπου και για άλλα 6 χρόνια στο Κυριακάτικο Έθνος, σαν αρθρογράφος. Τώρα δεν γράφω κάπου, καθώς τα αφιλητήχη η ζωή, η Κυριακού με εμπιστεύτηκε, είχα κάποιες σημαντικές θέσεις στον Αντένα και δημιουργεί το σύγκρουση συμφερόντων, αλλά και έλλειψη χρόνου με το να ασχοληθώ με αυτό που λέμε ακόμη η δημοσιογραφία. Αυτή τη στιγμή έχω πια 10 χρόνια που δεν έχω βγει στο γυαλί. Δεν με πειράζει καθόλου, πριν σπέφτω να σας απαντήσω, επειδή όλοι με ρωτούν, το αντίθετο νομίζω μάλλον καλύτερα είναι. Και αφού είχα γίνει για 7-8 χρόνια περίπου διευθύνων σύμβουλος στο γκρουπ του Αντένα και CEO Greece, τώρα είμαι εντεταλμένο σύμβουλο διοίκηση για όλε τι εταιρείε του ΟΗΕ. Θα σα πάω λίγο πίσω. Εκεί που ξεκινάγατε πριν από περίπου 40 χρόνια, πώ είναι για έναν νέο δημοσιογράφο με τη Λινιό η έναρξη τη δημοσιογραφία στην Αθήνα σε έναν χώρο που ενδεχομένω δεν ξέρει κανέναν. Πώ ήταν αυτό το χρόνο. Σαν όλε τι δουλειέ. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ότι ένα δημοσιογράφο είναι πιο δύσκολο από ότι ένα μηχανικό ή ένα δικηγόρο. Εγώ ήμουν και τυχερός. Τυχερός γιατί γνώρισα κάποιους ανθρώπους που με βοήθησαν. Τυχερός γιατί η δική μου γενιά έπεσε πάνω στο φόρτι της, στην έκρηξη των μέσων. Διότι είχαμε γύρω στο 1984-85 την έκρηξη εφημερίδων και περιοδικών
το 87-88, το 88 ξεκίνησαν τα ραδιόφωνα και το 89 ξεκίνησε η τηλεόραση. Κατά τούτο η δική μου γενιά, όταν εγώ ξεκινούσα, ήταν μια αγορά εργασίας 600 δημοσιογράφων στην Αθήνα. Και το 1995 ήταν μια αγορά 10.000. Και τώρα μπορεί να είναι και 20 έξαρση. Ή 15. Αυτή η έξαρση λοιπόν βοηθούσε. Προφανώς έχεις δυσκολίες, έχεις και ευκολίες. Δόξα τω Θεώ. Εγώ σας είπα, είμαι και τυχερός, όχι μόνο λόγω της συνείδειας και της έξαρσης. Με βοήθησε, τα άφηρε η τύχη καλά και δόξα τω Θεώ έκανα 5 πράγματα που μπορούσα να κάνω. Μήπως πεινάσατε? Φαγή.gr. Επίλεξε κατάστημα και η απόλαυση στην πόρτα σου. Μπαίνουμε, είστε τώρα εσείς το 90 στην Αθήνα, μπαίνετε σε ένα ταξί, ξεκινάτε μια συνομιλία με έναν ταξιτζή. Από πού είσαι? Από Μυτιλίνη. Αυτό το 90. Και τώρα 2022 πάλι με έναν άλλον. Ποιες διαφορές, πώς αντιμετώπιζε τότε κάποιος έναν ο οποίος ήταν από το Μυτιλίνη και πώς τώρα? Είναι το ίδιο, έχει αλλάξει κάτι? Τι θέμα συζήτηση θα μπορούσε να έχει κάποιος τότε με τώρα? Ακούστε, τα τελευταία χρόνια αντικειμενικά παντού κυριαρχεί το μεταναστευτικό. Ανάλογα με τις παραστάσεις που έχει ο καθένας. Δεύτερο κυρίαρχο είναι η μουφαντάρωση. Σωστό. Και το 90 και τώρα. Έχει περάσει πάρα πολλοί κόσμος. Ισχύει. Η μουφαντάρωση εκεί. Τα τελευταία χρόνια μπορεί να πετύχεις και Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είχα ένα γιο, είχα μια κόρη, είχα ένα νύψη που σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δεν έχω βρει, προσπαθώ να συνηθώ, τόση ώρα μιλούμε, δεν έχω βρει κάποιον να μου έχει μιλήσει άσχημα. Συνήθως μου μιλούν θετικά ή και υπερθετικά. Δεν μπορεί όμως αυτή τη θετική εικόνα, ανάμνηση, προσλαμβάνουσα, περιγραφή, αν δεν έχει πάει κάποιος που έχει για τη Λέσβο, να πούμε ότι η Λέσβο στην κεφαλαιοποιεί. Δεν την κεφαλαιοποιεί. Εάν το προχωρήσεις λίγο παραπάνω, θα βρεις κάποια πράγματα. Πρώτον, τώρα δεν θα κάνει το τροχό, τα ξέρετε. Ναι, ακριβά τα μεταφορικά. Δεύτερον, θέμα με τα καταλήμματα. Τρίτον, υπέροχο το φαγητό. Θα σας πω και σε λίγο. Σε όλους. Τέσσερα, έχουν μία έκπληξη πάρα πολύ, παρότι μπορεί να μπαίνουν στο χάρτη να βλέπουν. Έχοντας την Μυτιλίνη σαν νησί, την προσμετρούν στο μυαλό του σαν τη Λευκάδα, σαν την Άξο. Ενώ η Λέσβος, αν πας διακοπές, πάει πιο πολύ προς Κρήτη ή εν πάση περιπτώσει πάνω από τη Ρόδο. Δεν μπορεί δηλαδή να αναδιανοηθεί ότι μπορεί να πάει στο Μόλυβο να μείνει και να πάει στο Πλομάρι θα είναι μια μισή ώρα. Αυτό δεν το έχουν πολύ σαν συνείδηση και κάνουν παράπονα για τις αποστάσεις. Παλαιότερα έκαναν παράπονα για το ειδικό δίκτυο. Και τώρα, αλλά τώρα έχουμε κάποια πρόοδο. Όμως το overall, το συμπέρασμα είναι θετικές αντιπώσεις. Και αυτές οι θετικές αντιπώσεις όμως δεν τις κεφαλαιοποιούν. Ο καφές δεν έχει ώρα. Η καλύτερη στιγμή να παραγγείλεις είναι τώρα. Μονόμονα. Φαγή.gr. Και η απόλαυση στην πόρτα σου. Παρόλο που πηγαίνετε τόσο συχνά, κάθε φορά που φτάνετε στο νησί, μπορεί τώρα αυτό να είναι σε περίοδο 2 ημερών, τόσο συχνά είναι τα ταξίδια σας. Όταν προσγειώνεις στο νησί, αλλάζει κάτι στη ψυχολογία σας μέσα ή έχετε πει σε μια συνήθεια, ας πούμε? Όχι, καμία συνήθεια. Ούτως ή άλλως εγώ θέλω να έρθω να ζήσω στην το έχω πει. Η ψυχολογία μπορεί να αλλάζει από την ώρα που κάνω κράτηση του εισιτήρου.
Το γεγονός τώρα ότι ερχόμουν για πάρα πολύ ώρα και έρχομαι πάρα πολύ ώρα κάθε εβδομάδα, πράγματι μπορεί να σμικραίνει την προσδοκία. Όπως είναι πάρα πολλές φορές που είναι να φύγω Πέμπτη βράδυ ή Παρασκευή και Τετάρτη στην πίεση της δουλειάς, μπορεί να σκεφτώ ότι όπα στις 48 ώρες θα πάμε εδώ λίγο θάλασσα, ανοίξει τη βουλούδα. Θέλω να μου πείτε 5 πράγματα που σας έχετε στο μυαλό, οτιδήποτε. Ηρεμία. Πολιτισμός. Κουλτούρα. Καλός κόσμος και καλή κουζίνα. Μ' αγχώσετε λίγο, την κουζίνα δεν τα άκουγα και λέει δεν θα το πει. Αποκλείεται να μην το πει. Δεν γίνεται να μην το πει. Το έλεγα. Παράδειγμα γεγονός ότι πάνε να την βεβηλώσουν την κουζίνα. Της Λέσβου. Ναι. Η Λέσβος έχει μια ιδιαίτερη κουζίνα. Έχει τις επιρροές από απέναντι. Όπως και οι απέναντι έχουν επιρροές από εμάς, γιατί ήμασταν ήδη μέχρι το 22. Όταν μπλέκονται δύο πολιτισμοί έτσι, να ανταλλάσσουν πράγματα. Λέω όμως ότι σαν μάγειρας το λέω, μη μ' αρέσει να ασχολούμαι, λέω ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρώ σε κάποιες εκδόσεις ή κάποιους κατά δήλωσή τους σεφ εξειδικευμένους στη λεσβιακή κουζίνα, να προσπαθούν να με πείσουν, μου έχει τύχει. Μα καλά, αυτό δεν το έκανε μάνα, σε δεν το έκανε μάνα, γιατί δεν το έκανε και καμία μάνα. Το λέω, δηλαδή έχω δει συνταγές οι οποίες δεν υπάρχουν. Και δεν έχουμε λόγο, έχουμε τόσο πολλές συνταγές δικές μας, και δεν έχουμε λόγο να τις αλλοιώνουμε για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Αυτό είναι το ένα. Δύο. Σε ό,τι αφορά την κουζίνα σαν κουζίνα, η Λέσβος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Νούμερο ένα, τηγάνι. Στη Λέσβο κυριαρχεί στην κουζίνα μας το τηγάνι. Γι' αυτό και πάλι, στα ουζερή της αγοράς, τα κάθετα, δεν έλεγε κανείς πάμε στη Σουλτάνα, υπαρκτό το όνομα, ή στη Μαρουσό, γιατί είναι καλή μαγείρισα. Λέγανε γιατί έχει καλά τηγάνι. Δύο, ελαιόλαδο. Είμαστε λοιπόν και σε μια περίοδο που σπορέλαια, του σπορέλαιου, τα ραβοσιτέλαια, τα αγιώνουν. Τρία, έχουμε πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση στο συνδυασμό θάλασσας και αυγού, την οποία δεν πρέπει να χαλούμε. Και το τέταρτο είναι ότι σε ό,τι αφορά τα γλυκά μας, έχουμε μια μοναδική, θα έλεγα, προσέγγιση και στα γλυκά τα ψήμα και στα υπόλοιπα γλυκά που φτιάχνουμε και στα γλυκά κουτάκια που θέλω να σας πω ότι με ανθρώπους που ξέρουν που κουβεντιάζουν τους λέω για το μελιτζανάκι ή το ντοματάκι και πρέπει να το έχουν ακούσει. Δηλαδή είναι ο ορισμός ότι έχω αναρωτηθεί μερικές φορές γιατί δεν κάνουμε γλυκά κάποια άλλα προϊόντα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι παλιοί κάναν γλυκό την ελιά. Δηλαδή όσο και δεν έχω ψάξει την βιβλιογραφία, γλυκό κουταλιού ελιά δεν έχω βρει. Τώρα έχει. Τώρα έχει. Τώρα έχει. Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι σε λίγο θα πούμε ότι θα κάνουμε κακαβιά από αστερί. Δεν υπήρχε κακαβιά από αστερίες. Άρα δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνετε εσείς πιο παραδοσιακός, δηλαδή είναι πιο παραδοσιακός, είναι πιο παραδοσιακός, είναι λεσβιακή κουζίνα, μια συγκεκριμένη κουζίνα. Μπορούμε να πούμε ότι, ξέρετε, έχουν και κάποιες επιρροές, που σε αυτά έχουν έπαιξε ρόλο η τηλεόραση και ενδεχομένως όχι και καλό ρόλο. Όχι, δεν είναι σίγουρο ότι δηλαδή πριν από 20 χρόνια, εάν έβλεπε τις εκπομπές τηλεόρασης της μαγειρικής, θα νόμιζες ότι όλη η Ελλάδα αρχίζει και τελειώνει το μαγείρεμα από τον Κρόκο Κοζάνη. Δεν τον ξέρετε τον Κρόκο Κοζάνη, δεν τα έκανε. Ήταν μια περίοδος έτσι. Ήταν μια περίοδος, ναι, που ήταν, ήταν διάφοροι lifestyle τύποι, ναι, οι οποίοι για να είναι και in, θεωρούσαν τον εαυτό τους και μάγοι. Νίκελή, Μυτιλινή, το έχουμε πολύ εφόλ. Προσπαθήσατε να τα αλλάξετε. Ποτέ. Ποτέ.
Βέβαια έπαιξε ρόλο ότι από την αρχή το είχα, αλλά δεν τα άλλαξα ποτέ. Το μόνο που πρόσεχα όταν. Και άλλωστε φαίνεται, δεν μπορώ να πω ψέματα, γιατί μπαίνουν ο κόσμο, εκτιθέμουν. Έκανα εκπομπέ, έβγαινα στα δελτία. Ναι. Το μόνο που πρόσεχα κάποιε φορέ είναι να μην κόβω πολύ τι συλλαβέ. Παρά το γεγονό ότι αν είχα ζωντανέ εκπομπέ και εκνευριζόμουν, δεν το πετύχαινα πάλι. Αλλά οκ, okay, εγώ έχω και μια άποψη, την οποία έχω υποστηρίξει πολλά χρόνια, 25 χρόνια πριν, σε μια εκπομπή που έκανε ο Παπαδάκης, ο Γιώργος Βράδυ. Λεγόταν Ελλάστομα Γαλλίως, αλλά τη νύχτα είχε γιατί είχε και απόγευμα. Στο οποίο είχα υποστηρίξει ότι παρά το γεγονός ότι εμείς κόβουμε τις συλλαβές και έχουμε το λίκτονί με διαφορετικό τρόπο από ότι το αγρίνι, με διαφορετικό τρόπο από ότι καρδίτσα, με ίδιο τρόπο από ο Βόλος, και έχει αυτό να κάνει με τις ευρύτερες καταγωγές, είμαστε όλοι, ενώ κάποιοι δεν είναι. Είχα πει ότι, εν πάση περιπτώσει, εάν μας ακούσετε όλους, παρότι εγώ δεν έχω ίδια προφορά από τον Αγρινάτη, λέτε, αυτός, κοίτα, κόβει σε έναν βλάχος. Αν ακούεις ένα κριτικό με απόλυτο σεβασμό στους κριτικούς και λέει τσάκε, τσού και τσί, λες κριτική λεβεντιά. Πώς προσδιορίζεται από την προφορά η λεβεντιά σε σχέση με τη βλάχια, δεν το καταλαβαίνω. Ταυτότητα είναι πάντως. Ταυτότητα είναι, αλλά ταυτότητα κακή είναι. Κακή ρετσινιά. Όπως δηλαδή. Και αυτός. Κακή ρετσινιά. Ναι, δηλαδή, οπότε δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Πραγματικά. Με καταλαβαίνουν, οκ, okay, αφού με καταλαβαίνουν, είμαι οκ. Okay. Θέλω να μου πείτε, τελειώνοντας την ωραία σχέση. Εντάξει, είμαστε τώρα. Ναι. Δεν μπορούσα να το πω τους κιόλας. Αλλά έκανα την αδυναμία μου στην. Και δεν μπορούσα να λέω λί και νί. Όπως η Μέρλιν Μονρό, έχει το ένα πόδι πιο κοντό, το άλλο πιο ψηλό. Και τι να κάνει για να μην τη πούνε, έκανε το περπάτημα τη διαφορετικά και λέγανε το κούνημα τη Μέρλιν Μονρό. Αλλά αυτή έκανε το αρνητικό θετικό. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσα να το κάνω, τώρα το έχω θεωρητικοποιήσει και εν πάση περιπτώσει τώρα πια δεν μπορώ να τα αλλάξω. Οδεύοντας προς το τέλος αυτής της πραγματικά πάρα πολύ ωραίας επίσκεψης μας εδώ στον Αντένα, θέλω να μου πείτε μία αγαπημένη συνήθεια στο νησί. Μία. Οποιοδήποτε. Εκλούζω. Ούζω, Εκλούζω με παρέα. Και με μεζέ της εποχής. Μόνο, μόνο. Φαγή.gr Και η απόλαυση στην πόρτα σου. Εκτός από τα κούφια και καρύδια, όλα είναι σαν από το χείρος. Δηλαδή, για να τους ιδιάσουμε το προηγούμενο, από εδώ και πέρα λακέρδα. Σε λίγο καιρό και χόρτα και τσακιστές ελιές. Ήδη από τώρα τσακιστές ελιές. Σε δυο μήνες αμανίτες. Λαχανίδες, αλλά πραγματικές λαχανίδες. Γιατί τώρα κυκλοφορούν και κάποιες που είναι για λατζή λαχανίδες, όχι αυτές που ήξερα εδώ τουλάχιστον. Το καλοκαίρι σαρδέλα. Όσπρακα, ανάλογα με την εποχή. Κάθε εποχή που ζω. Αλλά όλα αυτά τα αγαπάω. Έρχομαι, τα μαζεύω, ασχολούμαι. Εκνευρίζομαι που πας και τρως το καλοκαίρι ντοματοσαλάτα και δεν κοκκινείς το λάδι, διότι είναι από το Περού ή από όπου το φέραν, δεν ξέρω. Οτιδήποτε είναι στην εποχή. Το μάτο που λιχνεί, την κορυφή. Εγώ την αγαπάω πολύ. Μεγάλη γύμνη, τι μεγάλε κρασουλιέ ή το που λιχνεί, τι κόκκινε. Όχι, τι κόκκινε, τι που λιχνεί. Γιατί έχει και φοβερέ ντομάτε, αλλά είναι κάκοσα ύμνο, τι οποίε βρίσκει λίγε στην αγιά σου και πάρα πολλέ στου πάγκου τη μεγάλη λίμνη, οι οποίε είναι τεράστιε, είναι ροζ. Και τις λένε κρασουλιές. Εκεί λοιπόν, άμα πας το καλοκαίρι, θα πάρεις από αυτές και θα πάρεις και ειδικά φασόλια στην εποχή τους, που είναι τα καλύτερα φασόλια από το κρέας. Ήρθαμε στη Μωρούση και μάθαμε, είδες. Είναι φοβερές δουλειά. Επίσης τα καρπούζια της αρίσβης. Και η πατάτα της αρίσβης. Αλλά τα καρπούζια, τα μακρόστενα, τα άσπρα της αρίσβης, τα παλιά με το μεγάλο του κουκούτσι. Καρπούζια. Μακρόστενα άσπρα. Άσπρα. Το ξέρατε εσείς αυτό. Υπάρχει και τέτοιο. Έχουν κάθε χρόνο και ψωνίζουν. Από μια κυρία η οποία είναι στην Αρίσμη
όπως πηγαίνεις από την Καλλιδική για την Λίμνο, είσαι πέρα στο μαγαζί με τα δολώματα, εκεί δεξιά. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Δεν κάνω διαφήμιση δηλαδή. Φίλοι μας. Έχει φοβερά καρπούζια και πάρα πολύ ωραίες πατάτες. Γενικά ξέρω. Δεν τα καρπούζια όμως, τα παλιά της Καλονής. Αυτό δεν το ξέρω. Πρέπει να το δοκιμάσω. Αγαπημένος προορισμός στο νησί. Όλο το νησί, εντάξει, είναι γνωστό ότι έχω να δέσω το Σύρι. Τώρα δεν έχω το δέσιμο που είχα στο παρελθόν, αλλά πάω ακόμα. Στο παρελθόν μπορεί να πήγαινε καθόλου πολύ. Και μ' αρέσουν και άλλα μέρη. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η πλευρά η οποία είναι αρκετά αδικημένη, η στεγνά σκαμιά. Μόλιβος. Όλη αυτή η πλευρά που έχει την παιδί, έχει τον ασπροπόταμο, έχει τα επίνια κλούς κάπης, είναι πολύ όμορφο. Και πολύ ωραία νερά. Την Καμήλα έχει πολύ ωραία νερά, είναι λίγο ρηχά βέβαια κάποια από αυτά πολύ, αλλά δεν την είχαμε πολύ, πολύ παλιά. Κάθε γωνιά της Μυτηλίνης είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει χωριά καταπληκτικά. Είναι παντού μπορεί να βρεις και μπορείς να ζήσεις και τις εποχές την μέρα. Όλες τις εποχές. Όλες. Κλείνοντας, θα κλείσουμε όπως κλείνουμε σε όλες μας τις συνεντεύξεις με τις συναντήσεις που κάνουμε με τους συντοπίτες μας. Θέλω να μας κάνετε έτσι μία ευχή, να κλείσουμε λίγο αισιόδοξα. Μία ευχή, μία πρόβλεψη, μία κάτι αισιόδοξο, ένα μήνυμα, οτιδήποτε. Τώρα, προβλημάτισε. Όντως δύσκολο. Το τι να ευχηθείς. Εγώ να ευχηθώ να είμαστε καλά και ειρηνικά με τους απέναντι. Σωστό. Σωστό. Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία πρέπει να το πω δυστυχώς. Να μην αισθανθούμε και μακριά από μένα οποιαδήποτε σπέκουλα, να βοηθούμε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή καταγωγής, αλλά να μην αισθανθούμε όπως αισθανθήκαμε το 15 και το 16 στην παραλία της Μυτηλίνης. Πραγματικά να μην ξαναισθανθούμε. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι παντού, εμείς να συντρέχουμε σε όλους, αλλά να μην αισθανθούμε αυτό που αισθανθήκαμε. Και απαγορεύω τη σπέκουλα από διάφορους, ούτε αλληλέγγυος, είμαι ούτε φασισταριό, άλλωστε έχω εκτεθεί σαν άποψη πολλά χρόνια και δεν έχω λόγο να το αποδείξω. Και το τελευταίο είναι να αρχίσει ένας πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης για την Λέσβο. Φέραμε τσάι από την Αγιάσο και ούζο. Α, ωραία. Οπότε αφού σιγουρευτήκαμε και από τη συνέντευξη ότι σας αρέσουν και τα δύο, είμαστε εντάξει, θα είμαστε πιο ήρεμοι. Κάποιες φορές πάω και μαζεύω τσάι. Μα νομίζω ότι το καλύτερο είναι η διαδικασία, είτε στα μανιτάρια, να μαζέψεις μανιτάρια, να μαζέψεις τα δίκια. Να μαζέψεις. Να μαζέψεις, όμως δεν είναι καλός. Ναι. Στα χόρτα είναι πιο καλός. Κι εγώ πέρσι, αλλά δεν ήξερα. Δεν το φοβάμαι. Εντάξει, ωραία. Ελπίζω μην σας κουράσαμε. Καθόλου, χαρά μου ήταν, ευχαρίστησή μου, καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε.